45 λεπτά ήταν αρκετά μόνο για να σπάσει ο πάγος ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τον Τούρκο ομολογό του. Η ατζέντα βαριά και όπως αποδείχθηκε το χάσμα στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις αγεφύρωτο. Παρά τις δηλώσεις για επικοδομητική συνάντηση, το τέτα-τέτ Biden-Ερντογάν επιβεβαίωσε τις διαφορές με τους δύο να δίνουν παράταση, ρίχνοντας τον μπαλάκι στις ομάδες εργασίας και τους αρμόδιους υπουργούς τους. Our two countries have big agendas. Our teams are going to continue our discussions and I'm confident we'll make real progress. With Turkey and the United States. Τα αγκάθια πολλά από την Ανατολική Μεσόγειο και το Αφγανιστάν μέχρι τη γενοκτονία των Αρμενίων και κυρίως το ζήτημα των ρωσικών πυράβλων S-400 που έφεραν αμερικανικές κυρώσεις στην Άγκυρα. S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse aynı düşünceyi Sayın Başkan'a ifade ettim. Ve bunun yanında F-35 konusunu kendilerine aynı şekilde yine ifade ettim. Ο Τούρκος πρόεδρος αξίωσε μεταξύ άλλων να τερματιστεί η αμερικανική υποστήριξη στους Κούρδους πολιτοφύλακες. Δεν τόλμησε όμως να ανοίξει το κεφάλαιο της γενοκτονίας των Αρμενίων παρά τις απειλές που εκτόξευσε στο παρελθόν. Ο Σουλτάνος κάλεσε τον πλανητάρχη στην Τουρκία με τα τουρκικά μέσα να γράφουν διθυράμβους για τον Ερντογάν και τον τρόπο που χειρίστηκε τον Μπάιντεν, αφήνοντας υπόνοιες ότι στο ζήτημα των αμυντικών εξοπλισμών επιτεύχθηκε κάποιο είδους μυστική συμφωνία. Τα βλέμματα πλέον στρέφονται στη Γενέβη, όπου αύριο Τζο Πάτε και Βλαντιμίρ Πούτιν θα τα πούν πρόσωπο με πρόσωπο. Με τον πύχη των προσδοκιών χαμηλά, αμφότεροι έσπευσαν να διαμορφώσουν το κλίμα. He's bright. He's tough. And, well, a worthy adversary. Με τις αμερικανο-ρωσικές σχέσεις στο χειρότερο σημείο μετά τον ψυχρό πόλεμο, ο Ρώσος πρόεδρος είναι έτοιμος να αντικρούσει τις όποιες κατηγορίες, από τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον Ναβάλνη μέχρι την Ουκρανία και τις κυβερνοεπιθέσεις. Where is the evidence? Where is proof? It's becoming farcical. We know it well. We have been accused of all kinds of things.